Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Tennis Club Κοζάνης που πήραν μέρος στην εκλογική διαδικασία η οποία πραγματοποιήθηκε χθες 15 Νοεμβρίου. Μια εκλογική διαδικασία η οποία εξελίχθηκε ομαλά σε όλη τη διάρκεια της χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και μια εκλογική διαδικασία η οποία ήταν αξιοσημείωτη σε συμμετοχή καθώς ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και είχε συμμετοχή μεγαλύτερη ανάλογων διαδικασιών προηγουμένων ετών. Θέλω να συγχαρώ όλους τους εκλεγέντες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και θέλω επίσης να τους ευχαριστήσω θερμά για την ομόφωνη αποδοχή στο πρόσωπό μου για τη θέση του Προέδρου. Το τένις στην πόλη της Κοζάνης τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα και περισσότερους φίλους, μικρούς και μεγάλους. Ολοένα και περισσότεροι ασχολούνται με το άθλημα του τένις. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως στόχο και ως όραμα να προσελκύσει ακόμη περισσότερους αθλητές στα γήπεδα του τένις. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν γήπεδα, να υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές, ώστε όλοι οι φίλοι του αθλήματος να απολαύσουν τα πολλαπλά ωφέλη που αυτό προσφέρει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι γειτονικές μας πόλεις εντός του νομού Κοζάνης, οι οποίες έχουν άρτιες γηπεδικές εγκαταστάσεις και όλοι οι αθλητές μπορούν ανά πάσα στιγμή να αθλούνται στα γήπεδα του τένις. Στόχος μας λοιπόν, σε συνεργασία, όλο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στους τοπικούς φορείς, ούτως ώστε με τη βοήθειά τους να κάνουμε καινούργια γήπεδα τένις, να προσελκύσουμε περισσότερους φίλους, μικρά παιδιά, μεγάλους, για να μπορέσει το τένις να αναπτυχθεί στην πόλη της Κοζάνης.